Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κρετσότη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Νικολακόπουλε, πραγματικά μία σκληρό ροκ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Πιστεύετε ότι κατατέθηκαν από την πλευρά σας όλα τα επιχειρήματα που έπρεπε? Νομίζω ότι είναι εμφανής πλέον μία τεράστια προσπάθεια που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό του, τον κύριο Τσίπρα, να διχάσει, να απολώσει όσο δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό βλέπουμε να κλιμακώνεται μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τις εσωκομματικές εκλογές στο Κινάλ. Αυτή τη φορά είδαμε ότι με αφορμή τη διαχείριση ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, κάτι το οποίο και στη χώρα μας έχει ξανασυμβεί, δεν είναι πολύ συχνό και πραγματικά και ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, κάτι το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό και βλέπουμε να μην αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Εδώ στην Ελλάδα είδαμε να το αξιοποιεί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Ενώ πριν από λίγους μήνες ακούγαμε ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πανδημίας, ξαφνικά βλέπουμε να κατατίθεται πρόταση δυσπιστίας με αφορμή ένα τέτοιο γεγονός. Βέβαια, άνοιξε ατζέντα. Άνοιξε πολύ η πολιτική ατζέντα μέσα στη Βουλή, κύριε Νικολακόπουλε. Υπόθηκαν πάρα πολλά για πάρα πολλά θέματα. Φυσικά και άνοιξε και νομίζω ότι δόθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία να αναδείξουμε όλο αυτό το κυβερνητικό έργο το οποίο έχουμε κάνει αυτό το χρονικό διάστημα και το έχουμε κάνει μέσα και σε δύσκολες συνθήκες, γιατί όλοι θα αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ήταν τόσο πυκνά σε γεγονότα. Αντιμετωπίσαμε τόσο μεγάλες κρίσεις και προκλήσεις, από την κρίση στο μεταναστευτικό με την υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε στον Εύρο, από την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας, από την ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να αποκλείσουμε κάθε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της ελληνικής κυριαρχίας. Και βέβαια από την διαχείριση της πανδημίας, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι κοστίζει ανθρώπινες ζωές σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτές τις προκλήσεις όμως έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει και αυτό φαίνεται και από την εμπιστοσύνη που έχουν οι αγορές προς τη χώρα μας. Φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι ήδη προβλέπονται και σημειώνονται μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης από τη μείωση της ανεργίας και πολλά άλλα. Άρα προφανώς είναι αυτό το οποίο καταφέραμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδείξουμε. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πλέον έγινε προφανές και από την όλη διαδικασία ότι τα κίνητρα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς και γνώριζε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αραγής, ότι προφανώς δεν υπήρχαν και πιθανότητες να προκηρυχθούν εκλογές με βάση αυτή τη διαδικασία, τις οποίες πριν από λίγες μέρες δεν ήθελε, ή μάλλον πριν από λίγους μήνες, γιατί πριν από λίγες μέρες μετά τις εξελίξεις, ο Κινάλ, όπως σας είπα, ήθελε να κάνει, ζήτησε για πρώτη φορά εκλογές. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο κύριος Τσίπρας έχει το βλέμμα στραμμένο στο Κινάλ και αυτό που είναι η μεγάλη του αγωνία είναι πρώτον να παραμείνει δεύτερο κόμμα και τρίτον βέβαια να αντιμετωπίσει την εσωκομματική αμφισβήτηση η οποία άλλο ένα και περισσότερο πλέον αυξάνεται. Πάντως έχουμε περάσει σε δύσκολα μονοπάτια σε σχέση με την συμπεριφορά των πολιτικών αρχηγών και κυρίως της αντιπολίτευσης, διότι βλέπουμε πως επιχειρείται αυτό που είπατε, να απολωθεί το κλίμα, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Ακριβώς, αλλά αυτό θα ήθελα να σας πω ότι από την αρχή όταν αντιμετωπίζαμε πολύ μεγάλες κρίσεις και προκλήσεις, αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι να έχουμε μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία όχι μόνο να βάζει πλάτη στα δύσκολα, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις, να μην ακούμε στήρα κριτική και φωνές. Δυστυχώς σε ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, δεν έχουμε ποτέ συρριχθεί από την αντιπολίτευση. Και δεν μιλάω μόνο για τη γνωστή αμφισημία σε σχέση με τους εμβολιασμούς που οδήγησε, αν θέλετε, και σε μια μειωμένη σε πρώτο στάδιο προσέλευση στον εμβολιασμό. Κάτι το οποίο ήδη με συγκεκριμένα μέτρα εμείς καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε φτάσει ήδη σε πολύ καλύτερα ποσοστά και είμαστε πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά να θυμίσω, δεν στήριξε την υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό στους υγειονομικούς. Δεν στήριξε τις ποινές προς αυτούς που δεν πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Δεν στήριξε ούτε καν τις αμυντικές δαπάνες. Δεν στήριξε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Σε μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα μας, είχαμε αυτό το διχασμό από την αντιπολίτευση. Όμως, βλέπουμε αυτό να αυξάνεται στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να απολώσει περαιτέρω την πολιτική συζήτηση, με σκοπό να καταφέρει να συσπυρώσει τις δικές του πλέον δυνάμεις, όταν έχει πλέον ξεκάθαρα
αμφισβήτηση εσωκομματική. Σε αυτό το δρόμο τον ολισθηρό, τον οποίο από την αρχή βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ξεπέρασε όλες τις υποκατοικίες επιθέσεις που ακούστηκαν και στο μεγαλύτερο μέρος πραγματικά αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση αυτό το χρονικό διάστημα. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να μιλάμε για όσα έχουμε κάνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την πράσινη μετάβαση, την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων, τις διπλωματικές προσπάθειες που έχουμε κάνει, την οργάνωση του κράτους, τις μεγάλες φορολογικές μειώσεις που έχουν οδηγήσει σε μια αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας. Βέβαια, είπε πολλά για το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, στην ομιλία του, όπως και νωρίτερα, στο Υπουργικό Συμβούλιο είχε ζητήσει 3 με 4 φορές συγγνώμη σε σχέση με τη διαχείριση της τελευταίας κακοκαιρίας. Τελικά, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε σωστά ή εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία δημιούργησαν και περαιτέρω προβλήματα με το να βλέπουμε τα φαινόμενα 6 και 7 μέρες μετά, 5 και 6 μέρες μάλλον μετά, να υπάρχουν ακόμα χιονισμένοι δρόμοι στην Αθήνα, δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια και τους πολίτες να ταλαιπωρούνται. Ήμασταν προετοιμασμένοι κατάλληλα. Κύριε Κρετσό, ό,τι είπα και πριν. Προφανώς, όταν υπήρχε αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Και προφανώς, όταν ένας υπεύθυνος πολιτικός ηγέτης φτάνει στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη, προφανώς και κάποια πράγματα, υπήρχαν κάποιες αστοχίες, υπήρχαν κάποιες αριθμίες, οι οποίες, αν θέλετε, πρέπει να τις βελτιώσουμε. Όμως, θα σας πω δύο πράγματα. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν ξανασυμβεί. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κανέναν να ζητήσει ένα συγγνώμη από τους πολίτες. Και δεν έχουμε ακούσει να ζητήσει κάποιο συγγνώμη από τους πολίτες όταν έχουν συμβεί ακόμα πολύ πιο τραγικά πράγματα, όταν έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές και δεν υπάρχει ένας πολιτικός ηγέτης να ζητήσει συγγνώμη. Και ακούμε αυτή τη στιγμή από τον κ. Μητσοτάκη ένα συγγνώμη για την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν κάποιοι πολίτες μας. Και ακούσαμε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πρωτοφανές. Ακούσαμε να ζητηθεί από μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία αποδεδειγμένα έχει κάποια ευθύνη, και αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να το αφισβητήσει, να καταβάλει αποζημιώσεις στους πολίτες. Και αυτό γίνεται με νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Θα σας πω, αφού με ρωτάτε συγκεκριμένα. Ναι, προφανώς θα μπορούσε να μπει στο τραπέζι ένας αποκλεισμός, αν θέλετε, νωρίτερα της κυκλοφορίας. Μία μέρα παραπάνω αργία, μία μέρα νωρίτερα. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μετά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου μπορούμε όλοι να προβλέψουμε. Αυτή τη στιγμή όμως θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Θυμίζω ότι στην κακοκαιρία Μύδια, στις 15, δεν θα πάμε στο 17 αν θέλετε κύριε Κρετσότη, στις 15 Δευτέρου του 2021 στην αντιμετώπιση κακοκαιρίας Μύδια. Στη Μύδια. Στη Μύδια λοιπόν, τότε είχε κλείσει μια οδός η Αθηνών Λαμίας με απόφαση του τότε Υπουργού Προστασίας Πολίτη του κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό ήταν κάτι το οποίο απέτρεψε μια τέτοια ταλαιπωρία, αν θέλετε, ή ακόμα και κίνδυνο ζωής των πολιτών. Τότε θα θυμίσω λοιπόν ότι είχαμε δεχτεί σφοδρή κριτική. Ακριβώς, από την αντιπολίτευση, έχετε δίκιο. Την αντιπολίτευση, και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και από το ΚΙΝΑΛ τότε. Σύσσωμη αντιπολίτευση τότε είχε βρεθεί απέναντι σε αυτή την πρακτική. Πρόσφατα επίσης με Υπουργό Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Στυλιανίδη, επίσης είχε ληφθεί μια ανάλογη απόφαση όταν έκλεισε ο δρόμος ο οποίος περνάει δίπλα από το ποτάμι, ακριβώς που φοβόταν υπερχείληση του ποταμιού και ενδεχομένως κίνδυνο, και πάλι είχαμε έντονες αντιδράσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είναι καθόλου εύκολες σε δύσκολες συνθήκες, και αντιλαμβάνεστε ότι, για παράδειγμα, το 2017, όπως αναφέρατε κι εσείς, είχε ξανασυμβεί ίδιο φαινόμενο στην Αττική Οδό, όταν για πολλές ώρες είχαν εγκλωβιστεί συμπολίτες μας εκεί. Ούτε τότε ακούσαμε ένα συγγνώμη και καμία αποζημίωση δεν υπήρξε. Το 2011 έχει ξανασυμβεί στη χώρα. Θα πρέπει όμως να πω, για να μιλήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα. Προφανώς υπάρχουν στιγμές που αυτά συμβαίνουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού, συμβαίνουν πολύ συχνότερα. Δεν έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν επί 27 ώρες, αν θέλετε, έξω από την Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικάνοι πολίτες. Ακόμα και γερουσιαστής Αμερικάνος βρέθηκε εγκλωβισμένος για πολλές ώρες, και δεν ακούσαμε αυτό να αποτελεί σοβαρό, αν θέλετε, επιχείρημα αντιπολίτευσης. Εδώ το είδαμε αυτό να αναγάγεται σε μεγάλο γεγονός, και το οποίο δικαιολογεί και σε μια κατάσταση και σε πρόταση δυσπιστίας. Νομίζω ότι αυτό θέλει μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα στη διαχείριση. Προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση, προφανώς γεγονότα τέτοια θα συμβαίνουν. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέρουμε μέχρι τώρα
να διαφυλάξουμε ανθρώπινες ζωές. Έχουμε στήσει και ένα μηχανισμό ο οποίος είναι γρήγορος και ευέλικτος προκειμένου να αποζημιώνει τις συμπολίτες μας, οποίες πρέπει να αναγνωρίζουμε την ευθύνη την οποία υπάρχουν. Όλοι λοιπόν πρέπει να συνεισφέρουμε στον πολιτικό διάλογο με σοβαρές προτάσεις και επιχειρήματα, και όχι μόνο με στηρακτική και όχι σε όλα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Νικολακόπουλο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.